Βρισκόμαστε έξω από το κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης στην πόλη της Σάμου. Όπως μπορείτε να δείτε και στα πλάνα μας, η κίνηση των μεταναστών και προσφύγων προς την πόλη γίνεται ελεγχόμενα από την αστυνομία. Στην προσπάθεια που καταβάλλεται από την αστυνομική διεύθυνση Σάμου για περιορισμό της μετακίνησης των μεταναστών και προσφύγων από το κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης προς την πόλη, περιλαμβάνεται και ο αποκλεισμός δρόμων γύρω από το ΚΙΤ, σημεία τα οποία φυλάσσονται από αστυνομικές δυνάμεις, ούτως ώστε να τηρούνται όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερο τα μεταπεριορισμού. Σύμφωνα και με τα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα ο υποστράτηγος και Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Βορείου Αιγαίου Ελευθέρως Ντουρουντούς, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των αποτελεσμάτων των αστυνομικών ελέγχων στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, στην Σάμο, έγιναν 2.199 αποτροπές μεταναστών και προσφύγων, οι οποίοι προσπάθησαν να μετακινηθούν αγνοώντας τους περιορισμούς από το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Σάμου. Θα πρέπει να σημειώσουμε και τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από την κακή κατάσταση ό,τι αφορά στη γενικότερη υγιεινή τόσο στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης, όσο και πέριξ του χώρου, όπου έχουν κατασταθεί σκηνές και παραπήγματα και διαμένει ο μεγαλύτερος πληθυσμός των ατόμων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Σάμο.